Σήμερα, παιδιά, το επεισόδιο μας είναι κλασικό horror movie που πάνε τα ζευγαράκια για να φασωθούν. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα το βλέπεις αυτό το επεισόδιο έτσι παρέα με τον κομμενάκι. Εδώ πέρα θα είστε χουλιασμένοι, θα είμαστε θα τρομάξω, δεν θα τρομάξω. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να το ταΐσεις κάτι. Μην το πεις! Εννοώ να παραγγείλετε κάτι φαγόσιμο, μπείτε στο ifu.gr, πάρτε ό,τι γουστάρετε και μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να μάθετε πώς θα παραγγέλνετε και μία εβδομάδα τσάμπα. Γεια σας παιδιά, θα έρθω στο σενάριο το καινούριο επεισόδιο. Είμαι ο Μαλιάτσης, είναι ο Μάκιους. Και αφού το ζητήσατε τόσο πολύ και το έχουμε παραλείψει και εμείς τόσα επεισόδια, θα έρθω στο σενάριο. Κάναμε το πρώτο μας thriller! Yeah! Είναι η πρώτη ταινία αγωνίας που κάνουμε στο θάψιστο σενάριο. Είναι το House of Wax. Αυτό είναι το πρόβλημα βασικά. Αλλά δεν πτωούμαστε. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε thriller που πάνε να βλουν τα ζευγαράκια και φασώνονται κλπ. House of Wax. Μπορεί και να μην είναι τόσο χάλια. Δώσ' το. Η ταινία μας ξεκινάει με ένα flashback. Μέλα και είναι πολύ τρομακτική εκεί τα πέντυλα! Τα πέντυλα της φρίκης που σε ανάγκαζε η μάνα σου να φοράς στο σχολείο ακόμα και τη μέρα που είχατε γυμναστική! Οπότε από ό,τι φαίνεται η ταινία ξεκινάει με ένα footage της οικογένειάς μου μια Τετάρτη. Σίγουρα! Τότε είναι που έμαθες να τρως όλο το φαράκι σου μαλλιά, έτσι. Και επιστρέφουμε στο παρόν όπου βλέπουμε την πρώτη από τις πρωταγωνίστριές μας, την Paris Hilton, να ψάχνει καβλιά για να φάει στις μικρές αγγελίες. Και αυτή εδώ πέρα είναι η κεντρική χαρακτήρας του thriller μας, η οποία είναι... Α, αυτή είναι η Kim Bauer, μαλάκα, είναι η κόρη του Jack Bauer από το 24. Μεγάλη καριέρα. Hey, Hi. Στη συνέχεια, σκάει ένας από τους άλλους χαρακτήρες της ταινίας, ο Supernatural, όταν ήταν 12 χρονών. Why on earth did your brother have to come with us? Please, πες μου ότι είναι ο πρόεδρος που πεθαίνει. Please, πες μου. Ελπίζω. I need a new velour Monday. They got me in jail that I cop. What up, baby? Ω, να και ο μαύρος! Έλα, λοιπόν, έλα. Έχουμε μαύρο χαρακτήρα στο thriller. Comedy lab, τα στοιχήματά σας. Θα πεθάνει πρώτος. Ακούμε τώρα. Να πέφτουν τα λεφτά στην μπάγκα. Χρήμα ζεστό. Baby, come back here. Oh, you know it ain't like that. I was just messing with the GPS and I saw a shortcut. Για πάμε παρακαλώ, για πάμε. Βρήκε και παράκαμψη ο μαύρος. Για πάμε. Έτσι και το House of Wax ξεκινάει με ένα road trip της παρέας μας, όπου πάνε, νομίζω, εκδράμουνε σε ένα κρίσιμο εκτός έδρας του Ιωνικού ή κάτι τέτοιο. Και ως συνήθως δεν μπορούν να ταξιδέψουν μέρα σαν λογικοί άνθρωποι, πρέπει να ταξιδέψουν το βράδυ. Oh my god! Να, η Paris Hilton κάνει το trailer του επόμενου sextape της. Why don't we just camp out? I mean, we're close enough, right? Και όπως κάθε thriller με έφηβους ever, σταματάνε μέσα στη μέση της διαδρομής, στη μέση του πουθενά, να κάνουν ένα ελεύθερο κάμπινγκ έτσι να γουστάρουν. Γιατί έτσι. Και υπάρχει και ένα περίεργο subplot όπου η Paris Hilton είναι έγκυος και δεν θέλει να το πει στο μαύρο. He's not gonna marry you, his parents won't let him. Who says I wanna get married? Besides, I've been late before. Και λίγα λες. Που δεν έχεις ιδέα, δεν έχεις ιδέα. I want to know for sure. I promise to talk to him, okay? Πώς θα βεβαιωθείς, με τηλεφωνικό κατάλογο? Για κάποιο λόγο το The Room μπήκε μέσα στην ταινία μας και μας δείχνει αυτόν τον χαρακτήρα. Wow! Stop the music. Ευχαριστώ, ταινία. Αυτός είναι ο τέταρτος χαρακτήρας του group. Είναι ο Blake, Blade, Brent, Black. Μπλουν. Είναι ο άγριος. Είναι ο δίδυμος αδερφός της Kim Bauer και ταυτόχρονα είναι και ο Φίλιππος από το Alter Ego, γιατί είναι πολύ βασανισμένος και έτσι δεν γουστάρει τίποτα. Είναι rock! You're the good twin. I'm the evil one. Okay. Fuck the police! Come say from the underground! It's over there, but that's sad cause I'm brown! Whoa. Oh my god. Και ξαφνικά περιτριγυρίζει το κάμπινγκ μια περίεργη μυρωδιά. Whoa. What's that smell? Ο θάνατός σου, νεγρέ! Hi, pretty Carly. Αν έχουμε και το μαλάκα εδώ, ναι, μην ξεχνάμε ότι επειδή πρόκειται για κλασικό θρίλερ με έφηβους, πάντα πρέπει να υπάρχει και ο αστείος, παύλα ενοχλητικός τυπάς, ο οποίος έχει ένα γκίμικ. Ή θα είναι μπαφιάρης, ή θα είναι ρε παιδί μου πορωμένος νέρντουλας. Ο συγκεκριμένος είναι πορωμένος με μια κάμερα και γουστάρει να φιλμάρει τους πάντες. Μαλάκα, ο Ράμζι Μπόλτον! Ο Ράμζι Μπόλτον, ρε μαλάκα! Ρε μου, νόμπαλ, τι γίνεσαι εκεί πέρα! Το ίδιο βράδυ που κοιμούνται έχουμε αυτό εδώ πέρα το πλανάκι. Σου βάζω στοίχημα ότι δεν είναι ο creepy φίλος που το ράβαει τα πάντα, αλλά είναι ο κακός της ταινίας μας. Ναι, ναι, και κάποια στιγμή θα δείξει και όλος να φιρμάρει τον creepy φίλο, τόσο ώστε να ξέρεις... Oh my god! Wanna win it, why? Oh my god! Wanna win it, why?
Την επόμενη μέρα βλέπουμε όλα τα παιδιά να μαζεύουν τα πράγματά τους για να φύγουν. Την Kim Bauer να χέζει και την Paris Hilton να της κρατάει την πόρτα. Oh my god, there's that spell again. Πρωτομυριστής, πρωτοκλανιστής! What, I wanna see what it is. Το μουνί της Paris Hilton είναι. Ρε φίλε, τσέκαρε πως προσπαθούν να κάνουν τη σκηνή τρομακτική που ξέρεις κλασικά μπλέκεται με ένα σκελετό και δεν μπορεί να το βγάλει από πάνω της όπως ήταν στα Indiana Jones. Ναι. Μόνο που κοίτα το γενικό πλάνο όπως είναι. Πάμε, Α, στόπα! Το μουνί της Paris Hilton! Σωστός, ωραίος. Οπότε, επειδή μάλλον κάποιος τους έκανε σαμποτάζ στον ημάντα το αμαξί το προηγούμενο βράδυ. No way. Έρχεται τώρα αυτός εδώ βλάχος, θα τον πούμε ο Κλήτους. Ο Κλήτους, ναι. Και προσφέρεται να τους βοηθήσει να τους πάει μέχρι την επόμενη πόλη για να βρούνε το πράγμα που πρέπει να επισκευάσουν. Μπλα μπλα μπλα, κάθε thriller ever. Τα έχουμε ξαναδεί χίλιες φορές. Για πάμε. Οπα! Τι είναι αυτό στο χέρι του άγριου, ρε μαλάκα. Είναι η χειρότερη ελιά που έχει βγάλει άνθρωπος ever. Όχι, ρε μαλάκα. Είναι από αυτούς που θέλουν να κάνουν μια βούλα, μια αλεκέτα του σε κάποιο random σημείο μαλάκα. Του σώματος. Y'all should just go now. I'll stay with my car. It's fine. Just go and give me a fan belt on the way back. Alright, let's go. Καλά, οι άλλοι σηκώνονται και φεύγουν και πάνε στον αγώνα και αφήνουν τα δύο πιτσουνάκια με τον καράβλαχο το κρυπ. Φοβερή παρέα είστε, μαλάκες. Ωραία, μαλάκες, μπράβο, ρε. Και στο επόμενο πλάνο βλέπουμε το ζευγαράκι πιτσουνάκι παύλα στα αρχίδια μας να πηγαίνει σε αυτή την πόλη που τους πήγε ο Redneck. Βέβαια, η πόλη είναι μυστηριωδώς άδεια. Και γίνεται αυτό. Μπράβο, μαλάκες. Διακόψατε μια κηδεία γιατί είστε ανάγωγοι. Δεν ξέρετε να χτυπάτε πόρτες, δεν ξέρετε τίποτα. We were actually looking for a guy named Bo. He works at the gas station. Found him. Εδώ συναντάνε τον Johnny Cash, ο οποίος υπόσχεται ότι θα τους βρει αυτό τον ημάντα και περιμένοντας μέχρι να τον βρει, πάνε σε αυτό εδώ το σπίτι, το House of Wax. How cool is this? Everything in here is wax. The floor. Έλα μαλάκα, στοίχημα 2. Είναι όλα από κερί, στοίχημα ότι κάτι θα ζωντανέψει και θα τρομάξουμε. Hey car, there's a dog for you. What up, dog? Καλά ρε μαλάκα! Δεν κατάλαβες ότι ένας σκύλος είναι αληθινός! Είσαι ηλίθιος! Ω μαλλιά της καθρέφτης, καθρέφτης! Θα τρομάξει σίγουρα! Δε, ελπίζω να μην το... Παράλληλα έχουμε και αυτό το πλάνο που μας δείχνει σε κοντινά έναν άλλο κάτοικο της πόλης, ο οποίος κάτι φτιάχνει με κερί. Boobs! Να τονίσουμε εδώ πέρα ότι έχουν περάσει 40 λεπτά και δεν έχει απειληθεί ή πεθάνει κανένας. Η τελευταία σκηνή ήταν απλά οι δύο μαλάκες που περιφερόντουσαν σιγά σιγά από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Έπαιζε creepy μουσική και είχαμε άκυρα jumpscare. Ξέρεις τι γίνεται μαλάκα με αυτά τα thriller. Πάνε ζευγαράκια για να τα δούνε, οπότε έχει προβλέψει ο τύπος τις σκηνές που θα φασώνονται τα ζευγαράκια και τις βάζει να κρατάνε παραπάνω. Η ταινία είναι σχεδιασμένη για Netflix and chill φάση. Εκτός κι αν ο σούπερ κακός ταινίας είναι ο σκύλος εξ αρχής. I still don't think this is cool just coming in here like this. What? Well, look, the door was unlocked. Αυτή η δικαιολογία είναι για όλα στη ζωή σου. Οποιαδήποτε πόρτα είναι ξεκλείδωτη, απλά μπαίνεις. You're not gonna go in there, are you? Και εγώ χθες μπήκα στη μάνα σου γιατί ήταν ξεκλείδωτη. So that house of wax was pretty cool. You went inside? Yeah, it was unlocked, so... Everything seems to be unlocked around you now, don't it? Exactly! Πες τα ρε, Johnny Cass! Yeah, people used to come to see it from miles away. And Trudy was the main, I guess, artist is the appropriate word. What about Vincent? Όπως βλέπετε, η πόλη έχει ένα πολύ έντονο backstory. Τα δύο τα μικρά παιδιά που είδαμε στην αρχή είναι δύο αδέρφια, εκ των οποίων ο ένας, ο Vincent, είχε πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο στο να σκαλίζει αγάλματα και ο άλλος αδερφός, από ό,τι φαίνεται, είναι ο Johnny Cash και ψηλό στα αρχίδια μας. Ρε μαλάκα, έχουμε ξανά το ίδιο πλάνο. Ο τύπος πάει για κατούριμα και απλά περιφέρεται randomly. Δεν έχει ξαναδεί σπίτι στη ζωή του, τύπος. Ρε αρχίδι, γιατί δεν κοιτάς τη δουλίτσα σου, πήγαινε να κατουρίσεις. Τι άνοιγες τις πόρτες των ξένων σπιτιών. Αυτό για να μάθεις να χτυπάς πόρτες, μαλάκα ανάγωγε! Τι
θεραπευτικό θέμα. Μαλάκα, τα jump scare της ταινίας είναι για τον Μπούτσο. Λοιπόν, τώρα σας υπόσχομαι ότι μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου θα σας έχω κάνει εγώ καλύτερο jump scare από αυτό. Παράλληλα, ο συνεργάτης του Τζόνι Κας έχει πιάσει τον Μπινέ με την οδοντογλυφίδα και τον βασανίζει για να τον σκοτώσει. Όχι, μαλάκα! Ο Τόμι Γουαζό! Ορίστε, ρε μαλάκα, στα λέγα. Όλα ήταν ένα σχέδιο του σκύλου. Οπότε τον καλύπτει με καυτό κερί ή του κάνει κάποιο είδους μπουκάκι και τελικά ο... Ω! Oh, συνειδητοποιήσεις κάτι. Τι? Δεν πέθανε ο μαύρος πρώτος. Come here, baby. Έλα να πέθει το χρήμα. Sorry, παιδιά. Woo! Παράλληλα η Kim Bauer μπαίνει ξανά στην εκκλησία και συνειδητοποιεί με φρίκι ότι δεν είναι μόνο το House of Wax γεμάτο κέρινα ομοιώματα, αλλά είναι όλη η πόλη γεμάτη κέρινα ομοιώματα. Oh my god. Αλλά ο Τζόνι Κας την πιάνει και την ώρα που παλεύουνε έχουμε την καλύτερη γκρίζα τοποθέτηση soundtrack στην ιστορία του Hollywood. Δώστε βάση. Απλά πατάει ένα κουμπί σε ένα boombox και παίζει new metal. Man, there's music playing. I don't think anyone's here. Παράλληλα στην ταινία μας ο Ramsay Bolton μαζί με τον αδερφό της κοπέλιτσας εκεί πέρα ψάχνουν τα δύο αυτά παιδιά που έχουν χαθεί εδώ και τόσες ώρες και ο Johnny Cash έχει αυτή την ιδέα. Να κολλήσει την μπούτσα του στα ούλα της Kim Bauer. Βρε μαλάκα γιωτά, έχει 40 μέτρα ταινία. Θα μπορούσε να την έχεις κάνει μούμια από τον duct tape. Κάτσε λίγο ακίνητη για να σου κολλήσω και λίγο χρυσόσκονη πάνω. I'm looking for my sister and her boyfriend. They were looking for a fan belt or something. I don't think I've seen him. Και κατά τη διάρκεια του κλισέ νούμερο 4550, όπου κλασικά έχει πιάσει ένα νόμιρο που είναι ακριβώς δίπλα και ουρλιάζει, αλλά ο φίλος του δεν τον ακούει, έχουμε αυτή τη φάση. Hey! Μία ώρα και πέντε λεπτά, παιδιά! Τόσο μας πήρε, αλλά τελικά όντως βλέπουμε horror movie. Μπράβο! Ποιο δάχτυλο! Where is he? I locked him out. Oh my god. He did this to you? Όχι. Έτρωγα τα νύχια μου και ξεχάστηκα. Hello, anyone here? Carly, wait! Anyone here? Wait. Τέλος πάντων, ο Ramsay Bolton τελικά ανακαλύπτει τον ημωγκόμενο της Kim Bauer, ο οποίος έχει γίνει κάτι σαν κέρινο ομοίωμα. Hold tight, man. Hold tight. I'm gonna get you out. Ψηλέ, δεν θα το δοκίμαζα αυτό στη θέση σου. Μαλάκα, το χδέρνει! Είναι όντως ο Ramsay Bolton! Ναι! Alright, I'm sorry, man, I'm sorry. Σταμάτα να το κάνεις! Μαλάκα, ο τύπος είναι βλάκα! Μισό! Θα σε βοηθήσω με αυτό το αλυσοπρίον! Κοίτα, εδώ είναι σε βάση really nigga. Αλλά ο Ramsay Bolton όσο και να τρέχει δεν μπορεί να ξεφύγει από την οργή του Tommy Wiseau. Αυτό ήταν γιατί έκοψες τον πουλί του θείον Greyjoy, μαλάκα. What is dead may never die. Παράλληλα τα δύο αδέρφια εξερευνούν το σπίτι του Kevin από το Home Alone. Και συνειδητοποιούν τι ακριβώς γίνεται στην πόλη. The whole town is rigged. What about Wade? I think he has him too. What if he turns him to wax? What do you mean wax? Αυτό σου είπε μόλις τώρα η τύπισσα, τι ρωτάς! Γιατί όλοι γίνανε λάμψη ξαφνικά, ρε μαλάκες. You're the guy from the campsite. Α, έχουμε και την Paris Hilton με τον μαύρο που απλά... καμιούνται. Ξανά. Blake. Oh, hi, Paris! Τι plot hole είναι αυτό, ρε μαλάκα! Κοίτα ένα κουτί γεμάτο Nokia κινητά. Θα μπορούσε απλά να πάρει ένα Nokia 3310, το πετάξει στη μούρη και να ανοίξει μαύρη τρύπα. Τέλος ταινίας! Τέλος του κόσμου! Hi babe, I have something for you. Άλλο ένα μακρόστενο αντικείμενο διεισδύει στη μούρη της Paris Hilton. Παράλληλα ο Τζόνι Κας κυνηγάει τα δύο αδέρφια, τα οποία παίρνουν μια βαλίστρα και τρέχουν να κρυφτούν μέσα σε ένα σινεμά. Μπας και καταφέρουν να ξεφύγουν. Που πάτε ρε κολόπεδα χωρίς εισιτήριο.
Ρε φίλε, αυτή η ταινία είναι απλά οι κεντρικοί χαρακτήρες που πηγαίνουν από το ένα κλισέ θρίλερ στο επόμενο. Έχουμε το creepy υπόγειο με τους σωλήνες τους σκουριασμένους, έχουμε το creepy δωμάτιο βασανιστήριων, έχουμε το creepy κουκλόσπιτο που είναι όλοι ακίνητοι, έχουμε το creepy σινεμά που παίζει κάποια παλιά ταινία. Οι τύποι είναι απλά με μια λίστα, ρε παιδί μου, με κλισέ και είναι σε ναι, τσεκ, okay, πάμε, ναι, στο επόμενο τώρα. Αλλά ο μπάντας αδερφός πυροβολάει τον Τζόνι Κας με βαλίστρα. Καλά βρε μαλάκα, ένα μέτρο απόσταση είχατε γάμο τα θρίλερ μια ζωή. Γιατί δεν το πετυχαίνει στο κεφάλι. Wade went in there and never came out. Όχι! Δεν άκουσες τι είπε, τύπησα μόλις τώρα! Μπήκε και δεν ξαναβγήκε! Τρέξτε! Πάμε με τέλει! Τρέξτε και φωνάξτε βοήθεια! Τρέξτε και βομβαρδίστε το σπίτι! Όταν τα δύο αδέρφια μπαίνουν στο House of Wax και έχουμε πάλι μια σκηνή όπου τριγυρνάνε χωρίς λόγο και ψάχνουνε και ανοίγουνε συρτάρια και σας κυνηγάει ο Τζόνι Κας, θέλει να σας σκοτώσει. Ω, έκανα λάθος, συγγνώμη, βλέπεις εδώ, βλέπει από κόμματα εφημερίδας. Επιτέλους, παιδιά, θα μάθουμε το backstory, ποια ήταν αυτά τα δύο αδέρφια και στα αρχίδια μας. Πού πας βρε μαλάκα Μπόρομιρ, πού πας, πήγαινε να πεθάνεις κάτω από ένα δέντρο. Παράλληλα σκάει ο Τόμι Γουαϊζό με τα πτώματα του Μαύρου και της Πάρις Χίλτον και από ό,τι φαίνεται αυτός είναι ο μικρός αδερφός του Τζόνι Κας, ο Βίνσεντ, ο οποίος έχει μία κέρινη μάσκα από πάνω του και από ό,τι φαίνεται τώρα προσπαθεί να φτιάξει κάτι πληγές. Μαλάκα, ποιος Τόμι Γουαϊζό, κοίτα ποιος είναι, ο ευλογητός. Ωχ, ο ευλογητός. Θα σκοτώσει τον δράκο. Ναι. Πότε? Αύριο το πρωί. Και όσο τα δύο αδέρφια μας προσπαθούν να ξεφύγουν από τους μανιακούς δολοφόνους, ο αλήτης αδερφός ανακαλύπτει και το Ράμζι Μπόλτον καλυμμένο με κερί. Έλα ρε μαλάκα! Σταμάτα να κάνεις μαλακίες σε αυτήν την ταινία, Νίκ, σταμάτα! Αυτό γιατί σε γιωτόπαλο και το χτύπησε στην πλάτη με το ρόμπαλο και όχι στο κεφάλι να τελειώνουμε. Παράλληλα ο Νίκ το αλάνι, ρίχνει κάτω λιωμένο κερί και λαμπαδιάζει όλο το σπίτι, οπότε το House of Wax αρχίζει και λιώνει. Φίλε μου και Κάκιους, παρατήρησες εδώ το συμβολισμό του σκηνοθέτη ότι ήταν σιωμαία και χωρίστηκαν. Ίσως αυτή η ταινία απευθύνεται και σε εμάς τελικά. Άκυρο ψηλέ. Οπότε οι κακοί πεθάνανε, τα αδέρφια μας βγαίνουν από το σπίτι και η ταινία τελειώνει με την πιο γαμάτη μεταφύγηση που έχω δει ποτέ στην ιστορία του σινεμά. Κοίτα το. Αυτή είναι η παραγωγή της ταινίας House of Wax σε μία σκηνή. Οπότε επιτέλους στα σωστικά συνεργεία και η αστυνομία φτάνουν στον τόπο του εγκλήματος, έχουμε το κλασικό κλείσιμο του θρίλερ, τα δύο αδέρφια μας φεύγουν επιτέλους για την πατρίδα τους. Μαλάκα λέγε, είναι ο Μάνα από πριν. Wow! Τι, στα αρχίδια σας. Ναι! Αυτό, παιδιά, ήταν το House of Wax. Αδιαφορία πλήρης, πραγματικά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πολλές φορές θες να πας σινεμά με την κόμενά σου και να φασωθείτε, οπότε η ταινία πρέπει να είναι και λίγο βαρετή για να μην ασχολείστε. Αλλά τα thriller πλέον το έχουν γαμίσει από τον κόλο. Το House of Wax απλά τυχαίνει να είναι το χειρότερο παράδειγμα αυτής της μαλακίας, αλλά αυτό το πράγμα συνεχίζεται ακάθεκτο μέχρι και σήμερα. Πραγματικά, όχι άλλα ηλίθια, βαρετά thriller με νέους, τα οποία δεν ενδιαφέρεται κανένας, δεν νοιάζεται κανείς ποιος θα ζήσει, ποιος θα πεθάνει και απλά σπαταλάμε την ώρα μας για να φασώσουμε τον κομμενάκι. Να πάει γαμηθούν αυτά τα θρίλερ! Και εδώ θέλω να πω το δικό μου ραν, το οποίο θα είναι τελείως διαφορετικό, δεν έχει να κάνει την ταινία, τα είπες όλα φίλε μου και Κάκιους. Θέλω να πω εσένα, σε σένα, σένα και εσύ. Έλα να σου πω κάτι, έλα να σου πω κάτι, έλα να σου πω κάτι. Έχεις πάει ποτέ σινεμά φίλε μου και Κάκιους με τον κομμενάκι το βράδυ για να δεις ένα θρίλερ, όπου υπάρχει αυτός ο κλασικός, ο μαλάκας, ο μικροτσούτσουνος που κάθε λίγο και λιγάκι πετάει δυνατά ένα αστείο για τη σκηνή της ταινίας που μόλις είδε. Άκου φίλε, σκάσε! Κανείς δεν θέλει να ακούσει το μαλακισμένο αστείο σου! Ναι! Ηλίθιε! Βλάκα! Όλοι έχουμε καταλάβει ότι απλά φοβάσαι και προσπαθείς να μασκάρεις το φόβο σου με ηλίθιο χιούμορ. Έχεις χεστεί απάνω σου και τα αστιάκια το μόνο που κάνουν είναι να σε καρφώνουν. Μπράβο ρε μαλάκα! Σκάσε! Δεν θέλω να ακούσουμε τα αστεία σου που πετάγεσαι. Ε, παιδιά, έπαθε αυτό!
Βούλο, σέτο! Είσαι στο σινεμά, μαλάκα μικροτσούτσου, ναι! Πόσο μικρή είναι η πούτσα σου, τέλος πάντων! Αυτά θα δω στο σενάριο για σήμερα! Γεια! Γεια! Ευχαριστούμε, παιδιά, που μείνατε πάλι μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου. Ελπίζω να περάσετε καλά και να γελάσατε και να μην δείτε αυτή την ταινία αν την έχετε δει, δεν αξίζει. Μην ξεχνάτε περισσότερους μάκιους και μαλλιάτσες εδώ πέρα. Και όπως πάντα, κλικ εδώ στα bloopers για να μάθετε πώς θα μπείτε στο διαγωνισμό του ifu.gr και θα τρώτε τσαμπέ delivery για μία ολόκληρη εβδομάδα.